Αθηναίων. Ευχαριστώ πολύ, Πάνο, ευχαριστώ. Να πω και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι και εγώ εδώ πέρα ως πράγματι ως επίτιμο μέλος και γέννημα θρέμα των Αθηνών. Να πιαστώ από κάτι που είπε ο Θεοφιλέστατος, ότι πράγματι ζούμε σε καιρούς αρκετά δύσκολους, που η καθημερινότητα καμιά φορά μας καταπίνει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, και ξεχνάμε τις απλές χαρές της ζωής. Και μία από αυτές τις απλές χαρές της ζωής είναι να βρίσκεται κανείς με ανθρώπους που αγαπά, με ανθρώπους που νοιάζεται και να περνά καλά, όπως είναι η σημερινή βραδιά. Και αυτή η αξίζει συγχαρητήρια στον φίλο Πάνο, τον πρόεδρο της Society των Αθηνών, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι κάθε φορά που ο Σύλλογος των Αθηναίων πραγματοποιεί μια εκδήλωση και να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά με υγεία, χαρές και ευτυχία. Να πω μονάχα κάτι τελευταίο. Θέλω να ξέρετε, το 2024 όσοι είναι Έλληνες πολίτες θα μπορούν για πρώτη φορά χωρίς περιορισμούς να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του 2024 και με επιστολική ψήφο. Για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν την επιστολική ψήφο, είναι το absentee ballot. Έτσι, μπορεί να γραφτεί σε κάποια πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί την άνοιξη. Θα τους έρθει ένας φάκελος στο σπίτι που θα δηλώσουν και με χαρά θα μπορούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Οπότε προτρέπω όλους αυτούς που είναι γραμμένοι στην Ελλάδα και επιμένω στο γραμμένο, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρανόηση στην Αμερική με το θέμα του citizenship. Στην Αμερική υπάρχει ένα διαφορετικό κανόνα από αυτό που ισχύει στην Ελλάδα. Στην Αμερική, αν κάποιο είναι born in the US, he's a US citizen. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Και επειδή το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, ο παππούς μου γεννηθεί στην Ελλάδα, είμαι και εγώ Έλληνας, δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει μόνο ένα condition για να είναι κάποιο Έλληνας πολίτης. Μόνο μία προϋπόθεση. Να είναι registered, γραμμένος στην Ελλάδα, σε Δήμο της Ελλάδας. Τίποτα άλλο. Αν έχει γεννηθεί ο παππούς στην Ελλάδα, αν μιλάει ελληνικά, αν τέτοιο είναι σημαντικά, αλλά δεν σε κάνουν Έλληνα. Απλά θέλω να το ξεκαθαρίσω για όλους αυτούς που μας ακούνε και καμιά φορά, ξέρετε, μπλέκει κανείς ακριβώς. Να είναι γραμμένο στη μερίδα του μπαμπά, της μαμάς, της δικιάς, το οποιαδήποτε. Οπότε δεν έχει σημασία αν είναι γεννημένο στην Ελλάδα. Να είναι γραμμένο στην Ελλάδα, μόνο αυτό. Λοιπόν, και πάλι καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και χαρές για όλους σας και για τις οικογένειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή που είσαστε κοντά μας. Θεοφιλή μου, νομίζω ότι είναι στο δικό σου.